με συνέβη τη Σπανού, ζωντανή σύνδεση με παραλία, για να δω σε ποια παραλία έχει πάει. Προκειμένου να συνομιλήσει με τον Γιάννη Κυρδήμο, τον χειμερινό κολυμβητή, έναν άνθρωπο που έχει σταματήσει το χρόνο και προσπαθεί και στέλνει πω, εντάξει, είναι καλύτερη στιγμή, δίκιο έχει ο Δημήτρης, μου λέει θα πάμε τώρα ωραίο, σύνδεση. Πολύ ωραίο, ναι. Σε όλους, τι κάνετε. Καλά, τα ξαναείπαμε πάλι. Καλά είμαστε. Βρισκόμαστε λοιπόν στον Καρτερό Νίκο και μπορώ να σου πω ότι η χειμερινή κολύμβηση είναι το κρύο ελιξίριο της υγείας. Αυτό μας επιβεβαίωσε και ο κύριος Γιάννης Κυρδήμος, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου, είναι ένας χειμερινός κολυμβητής 76 ετών. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος, κάτσε να περνέσω τον τίτλο μου. Άνθρωπος που νίκησε το χρόνο στο Κρήτη σήμερα. Εύη, ολοκλήρωσε, έλεγες κάτι, ολοκλήρωσε. Έλεγα ότι όπως μας αποκάλυψε και πριν από λίγο ο κύριος Γιάννης Κυρδήμος, δεν θα μπορούσε να μην κολυμπάει από τότε που θυμάται τον εαυτό του, καθώς γεννήθηκε μέσα στη θάλασσα. Θέλετε, κύριε Γιάννη, να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο? Είμαι πολύ ευχαρίστω. Καλησπέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα, κύριε Κυρδήμου. Λοιπόν, οι γονείς μου ήταν ψαράδες. Η καταγωγή μου είναι από την Κύθνο, των Κυκλάδων. Ο πατέρας μου με τη μητέρα μου είχαν βγει μια μέρα για ψάρεμα. Ήταν έγκυο τότε η μητέρα μου, γιατί βοηθούσε τον πατέρα μου. Και την πιάσανε οι πόνοι. Γεννήθηκα λοιπόν μέσα στο καίγι. Και άρρωνα, δηλαδή. Πήρανε, ο ίδιος, με πήραμε το κάκι, ο πατέρας μου με πήγε στο Λαύριο και από εκεί με παραλάβανε και πήγανε στο μεευτήριο. Επειδή μάλιστα ήμουν 7 μηνύτης, με βάλανε σε μια θερμοκοιτίδα και ήμουν ξεγραμμένος. Αλλά ευτυχώς η μεγάλη αγάπη μου η θάλασσα, η μάνα μου η δεύτερη, με έσωσε. Και βέβαια, και κύριε, πω, ναι, κύριε Κυρδήμο, βέβαια κολυμπάτε συχνά, πηγαίνετε από το Ηράκλειο στην Τία απέναντι, συνεχίζετε. Προς το παρόν έχει διακοπεί αυτή η διαδρομή για διάφορους λόγους που δεν μπορώ τώρα να σας αναφέρω. Ναι. Αλλά κατά το παρελθόν έχουμε κάνει αυτή τη διαδρομή αρκετές φορές. Εγώ έχω τερματίσει 4 φορές από εκεί έως εδώ. Συνεχίζεται όμως το κολύμπι και το χειμώνα κανονικά τώρα. Δεν σταματάτε. Το χειμώνα έχει την ωφέλεια η θάλασσα. Το καλοκαίρι απλώς κάνουμε το μπάνιο για να δροσιστούμε. Το χειμώνα τα ωφέλη της χειμερινής κολύμβησης είναι πάρα πολλά και πολύ ωφέλιμα. Τι αλλαγή έχετε δει στον εαυτό σας όσα τα χρόνια κάνετε κολύμβηση το χειμώνα? Λοιπόν, την καλή μου φυσική κατάσταση, εκτός από την ενασχόλησή μου με τον κλασικό αθλητισμό και την προσεγμένη διατροφή μου, την οφείλω στη χειμερινή κολύμβηση. Δηλαδή, νιώθω άλλος άνθρωπος, νιώθω τον εαυτό μου αναζωογονημένο, γεμάτος φρίγος, γεμάτο ζωντάνια. Δηλαδή μπαίνουμε στη θάλασσα, βέβαια στην αρχή καταλαβαίνω το κρύο, αλλά όταν βγαίνω έξω νομίζω ότι δεν πατάω στη γη, νομίζω ότι πετάω. Είναι η καλύτερη φυσική άσκηση που είναι ένας άνθρωπος. Η χειμερινή κολύμβηση είναι ένα μοναχικό άθλημα ή έχετε μαζί και άλλους έτσι παρέα η οποία πηγαίνετε και κολυμπάτε? Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κολυμπάνε το χειμώνα, ναι. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και πολύ ευίωνο, γιατί παλιότερα υπήρχαν ελάχιστα άτομα που κολυμπάγαμε. Τώρα βλέπω ότι όσο περνάνε τα χρόνια αυξάνονται οι χειμερινοί κολυμβητές, γιατί έχουν καταλάβει την ωφέλεια που προσφέρει το τώρα, παγωμένο νερό. Σας πετύχαμε στην παραλία, κολυμπούσατε ή ήρθατε για μας για τη σύνδεση? Τώρα θα πω να... Ωραία, λοιπόν, θα τώρα κλείσουμε, θα πω να κολυμπήσω. Θα κλείσουμε τη σύνδεση τώρα, να σας ευχαριστήσουμε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Να κλείσουμε τη σύνδεση με μία βουτιά, να σας δούμε live, να μπαίνετε μέσα. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να σας να κάνει κανείς για να γίνει. Σας παίρνουμε τώρα λοιπόν για... Ευχαριστώ, μπείτε για βουτιά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Πάμε, ευχαριστώ. πάμε. Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με χρήσω που κι αν ψάξεις. Ένα λαχείο είναι η ζωή κι άμα το βρεις μη το πετάξεις. Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις. Λοιπόν, Γιάννης Κυρδήμος, εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ με αυτή την υπέροχη εικόνα. Τυχερός, τυχερός. Και εμείς θα θέλαμε μια βουτιά τώρα. Πολλά μηνύματα. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα σήμερα που προκύπτει μέσα από την εκπομπή.